Ξεκινήσαμε περίπου απόγευμα, ήταν περίπου 6 ώρα. 7, μάλλον 7-7,5 ώρα. Έγινε κατά τις μεσάγει, κατά τις 11 η ώρα, περίπου. Και το ρεμπουκίσαμε και πέθαμε στο κόλμο που λέμε. Ήταν δύσκολη αυτή η επιχείρηση για εσάς. Ήταν λίγο δύσκολη. Εσείς όμως είσαι και έμπειρος επάνω σε θέματα τέτοιου είδους, έτσι. Κατά μας έχουμε και τον πρόεδρο της Συνόδου Παλικάριστου, τον κύριο Νίκο Χατζηδάκη. Καλησπέρα, κύριε Χατζηδάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και από μένα. Κύριε Χατζηδάκη, μιλήστε μας λίγο για το συμβάν. Όπως σας τα είπε. Σας τα είπε και ο καπετάνιος από εδώ, ο καπετάν Κώστας, ο οποίος καταρχάς ήθελα να τον συγχαρώ γιατί για πολλωστή φορά έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Λιμεναρχείου και οποιοδήποτε τον έχει φωνάξει για να του δώσει βοήθεια λόγω της εμπειρίας του και λόγω του σκάφους του που είναι το μεγαλύτερο εδώ στον Κουρεμένο και έχει τη δυνατότητα με τέτοιο καιρό, γιατί ήταν οι συνθήκες εχθές πολύ κακές, να ανταποκριθεί και να φέρει σε πέρα την αποστολή του, την πολύ σημαντική αποστολή, να σώσει μια ζωή. Πάντως, κύριε Χατζηδάκη, η αποστολή ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω και του καιρού, έτσι. Όπως μας λέει ο καπετάνιος, είχε πολύ καιρό, είχε κυματισμό, ήταν νύχτα που δυσχεραίνει την όλη προσπάθεια. Συνέδραμε και τον Blue Star Hero, σταμάτησε για κάποιο διάστημα κοντά σας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί έγινε κάποιο λάθος. Έγινε γιατί εγώ δεν είχα ραντάρ. Αυτά μου είπε, με έβλεπε το ραντάρ και μου είπε προχώρα. Μου είπε να γυρίσω 10 μίλια δεξιότερα, ενώ ήταν είπε αριστερά. Και εντάξει, μετά κάπου νύχτωσε και δεν είχα ραντάρ, δεν είχαμε όργανα. Βοήθησε το Blue Star που το είδα τα φώτα από μακριά και πήγα κατευθύνθηκα πάνω. Σου έδωσε λοιπόν την κατεύθυνση, μπράβο, τη θέση, ναι, του σκάφους. Μπράβο. Και σε βοήθησε και, ναι, για, όλα καλά. Για να πάω για την Ρημούλη. Και φτάσετε, ναι. Τι ώρα φτάσετε το βράδυ εδώ πέρα? Δύο ώρα μπήκαμε, το φέραμε στο. Αυτά, ναι, κύριε Μανώλη, ναι. Επαναλαμβανόμενα συμβάντα κατά μεγάλα διαστήματα ευτυχώς, επειδή η θέση εδώ στο λιμανάκι του Κουρεμένου είναι στο ανατολικό άκρο και είναι το πέρασμα εδώ, το στενό της Κάσου Κάρπαθου, που περνάνε συνέχεια μικρά, μεγάλα σκάφη και ευτυχώς όχι πολύ λαθρομετανάστες ακόμα. Τι θα γίνει αυτό το σκάφος, έχουμε κάποια εξέλιξη? Καταρχάς έχει εκδοθεί νομίζω από το Λιμεναρχείο διαταγή μη απόπλου μέχρι να φτιάξει τη ζημιά που έχει. Μπράβο, ναι, που δεν ξέρω τι ζημιά είναι, εγώ δεν ξέρω τι ζημιά είναι. Μηχανική προφανώς. Μόλις φτιάξει τη ζημιά, είναι θέμα του Λιμεναρχείου να του δώσουν το OK να πάει ο άνθρωπος εκεί που πήγαινε. Ένα άτομο είναι, ένας είναι μοναχός. Αυτά. Ωραία, εμείς σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, έτσι. Σωστά. Ευχή όλων μας. Ναι, ναι.